Ο Αχτιναμές. Μάλιστα. Ο Αχτιναμές. Μάλιστα. Του προφήτη Μωάμεθ. Υπάρχει όχι. Ακόμα με για... τη σφραγίδα της παλάμης του. Για μας δεν είναι προφήτης, του Μωάμεθ. Το τζαμί που έκπισαν. Ένα λεπτό να καταπιώ. Πρώτον, ο Αχτιναμές υπήρχε στο μοναστήρι μέχρι τον 13ο αιώνα. Όταν ήρθε ο Φατίμης άρχοντας Μουαΐζιντίνιλα, έστειλε τον αξιωματικό του να γκρεμίσει το μοναστήρι. Οι πατέρες τότε, βρισκόμενοι σε ανάγκη, μετατρέψαν την παλαιά τράπεζα της Μονής, την τράπεζα που τρώγανε οι μοναχοί, σε τζαμί. Και κάνανε μέσα σε δύο νύχτες ένα μιναρέ χτισμένο με πέτρα και λάσπη. Και πήγανε τρεις μέρες δρόμο, φορεμένοι οι παπάδες με τον ηγούμενο, και πάνω σε έναν ασημένιο δίσκο βάλαν απλωμένο τον Αχτιναμέ του Μωάμεθ, τον οποίον είχε παραχωρήσει ο Μωάμεθ και ο οποίος είναι γραμμένος με κωφικά γράμματα αραβικά χωρίς τελείες. Και επειδή ήταν ο ίδιος αμόρφωτος, έβαλε για σφραγίδα τη μούτζα του με μελάνι πάνω στον Αχτιναμέ. Όταν λοιπόν ο Σελίμ είδε, ο αξιωματικός του Μωΐζιντίνιλα, είδε τον Αχτιναμέ και τον κρατούσε στο κεφάλι του σαν τρόπαιο ο ηγούμενος της Μονής με φορεμένους τους παπάδες, εντωμεταξύ είχαν στρώσει σε όλο το δρόμο όλα τα σημαίνια καντήλια, τα ποτήρια, τα σκεύη, τους δίσκους. Μόνο αυτά που δεν στρώσανε και δεν τα βγάλανε και τα κρύψανε ήταν τα άγια ποτήρια, τα άγια δισκάρια. Μόνο ό,τι χρησιμοποιούμε στη λειτουργία. Όλα τα άλλα τα αφιερώσανε να εξαγοράσουν το μοναστήρι. Γιατί από τα Ιεροσόλυμα που ήρθε και εγκρέμισε το ναό της Αναστάσεως μέχρι το Σινά, να φανταστείτε ότι υπήρχαν τόσα μοναστήρια που όταν χτυπούσε η καμπάνα του ναού της Αναστάσεως, το κοδονοστάσιο χαρμόσυνα, το γεγονός της παρουσίας και της καθόδου του Αγίου Φωτός, έφτανε από μοναστήρι σε μοναστήρι, από κοδονοστάσιο σε κοδονοστάσιο, μέχρι το Σινά. Φανταστείτε πόσα μοναστήρια, 800-900 χιλιόμετρα, και σήμερα δεν υπάρχει κανένα παρά μόνο ο Πανάγιος Τάφος και εμείς. Τι ζημιά έκανε αυτός ο άνθρωπος. Έτσι οι πατέρες λοιπόν, όταν τον υποδέχτηκαν και κρατούσαν το τρόπαιο αυτό στο κεφάλι σαν τρόπαιο σε έναν ασημένιο δίσκο τον Αχτιναμέ, αυτός κατέβηκε, ξεπέζεψε από το άλογο και γονάτισε. Και φυσικά γονάτισε στον Αχτιναμέ του Μωάμεθ, αλλά δήλωσε και υποτέλεια στο μοναστήρι και στον ηγούμενο. Έτσι τους χάρισε τη ζωή και ζήτησε μόνο να πάρει το πρωτότυπο, να το πάει στο σουλτάνο του και να κρατήσει, και οι πατέρες του ζητήσανε και τους έκανε άλλα 20 με 19 ή 20 αντίγραφα Αχτιναμέ. Και τι έκαναν, ο σουλτάνος, αν πήγε ο Αχτιναμές για να τον υπογράψει και ο ίδιος, για να έχει κύρος ο Αχτιναμές, το αντίγραφο του Αχτιναμέ. Είναι σαν να πάμε τώρα στο πού είναι που σφραγίζουμε για το αληθές της υπογραφής. Λοιπόν, ναι, πώς λέγονται, ναι, στα ΚΕΠ ας πούμε. ΚΕΠ δεν υπήρχαν τότε, ήταν ο σουλτάνος το ΚΕΠ. Λοιπόν, πηγαίνει εκεί και όταν είδε ότι στον πρωτότυπο Αχτιναμέ ήταν η μούτζα του Μωάμεθ, τι κάνανε, στους άλλους Αχτιναμέδες κάνανε με χρυσό, με φύλλο χρυσού τη μούτζα του Μωάμεθ και έβαλε ο σουλτάνος στην άλλη μεριά τη μούτζα του και έχουμε δύο μούτζες τώρα. Είχαμε δύο, τώρα πήραμε δύο. Και έτσι οι Αχτιναμέδες, οι νυν υπάρχοντες έχουν ο καθένας από δύο μούτζες. Και υπάρχουν τα αντίγραφα. Το δε πρωτότυπο του Αχτιναμέ του Μωάμεθ υπάρχει στο Top Καπί, στο παλάτι που είναι στην Κωνσταντινούπολη, γιατί εκεί το μετέφερε ο Σελίμ ο πρώτος.